Γεια σας, καλώς ήρθατε πάλι στο κανάλι των The Upgrades. Μετά από πάρα πολύ καιρό, επιτέλους βρήκα το αυτοκίνητο που ήθελα να πάρω. Βασικά κανείς δεν το είχε μαντέψει. Οι περισσότεροι νομίζαν θα πάω σε κάτι, σε VAG, σε κάτι τέτοιο. Όμως πέσατε έξω. Είδατε ότι πήγα τελικά πάλι σε Ιάπωνα. Τι είναι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο? Τι είναι, και Δημήτρη? Λοιπόν, είναι ένα MX-5 του 2009. Έχει την ονομασία NC, είναι το NC1. Τώρα τα ψάχνω κι εγώ, γιατί δεν ήξερα κι εγώ τι παίζει με τα MX-5. Ούτε είχα ασχοληθεί ποτέ, ούτε είχα σκεφτεί ποτέ ότι ήθελα να πάρω κάποια στιγμή κάμπριο. Ένα μικρό κενό για να περάσουμε 7 αυτοκίνητα. Κι εγώ πρώτη φορά ασχολήθηκα ουσιαστικά με MX-5. Δεν είχα ασχοληθεί ποτέ, ούτε είχα ψάξει, ούτε παλιότερα ήθελα να πάρω. Δηλαδή δεν είχαν καν στις σκέψεις μου να πάρω κάμπριο, δεν με απασχολεί καθόλου και γενικά δεν το πολύ ανοίγω. Μόνο τώρα σε καμιά βόλτα τέτοια έτσι που έχει ωραίο καιρό. Λοιπόν, όπως σας είπα, είναι MX-5 του 2009, είναι το 1800, είναι 126 άλογα. Το αυτοκίνητο, όπως βλέπετε, είναι σε χρώμα ανθρακή. Αυτό ήταν το χρώμα που έψαχνα από την αρχή, γιατί το είχα δει και όλα συγκεκριμένα φαίνεται πάρα πολύ όμορφο. Η ανθρακή θα περνάει μαύρο. Όπως βλέπετε, είναι τελείως μαμά. Δεν έχει τίποτα, ούτε ζάντες, ούτε χαμήλωμα, ούτε τίποτα. Και το χαμήλωμα το βλέπετε κιόλας, γιατί είναι σαν τζιπ. Στην αρχή έλεγα να πάρω τα πιο οικονομικά. Υπάρχουν, να ξέρετε, επιλογές πολύ οικονομικές, αλλά έχουν αρκετά προβλήματα και φανοποιίας και γενικά. Και επειδή τα συγκεκριμένα αυτοκίνητα κιόλας βγάζουν προβλήματα με σκουριές και τέτοια, είναι καλό να αποφύγεις τα πιο οικονομικά. Ή αν τουλάχιστον δεν τα αποφύγεις, να μπεις σε μια διαδικασία να το βάψεις, να κοιτάξεις τις σκουριές, να τις καλύψεις κτλ. Αυτό είναι σε αρκετή καλή κατάσταση. Έχει και λίγα χιλιόμετρα, δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει 86.000 χιλιόμετρα. Έτσι λέει τουλάχιστον. Ας ελπίσουμε όλοι ότι έχει 86.000. Και γενικά φαίνεται σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Θέλει κλασικά, εντάξει, λάστιχα. Έχει κάτι σάβα πάνω του 2018, τα οποία είναι χάλια. Δεν είναι φαγωμένα, αλλά είναι αρκετά παλιά. Και φαίνεται ότι έχουν παλιώσει αρκετά και στον δρόμο το χρησιμοποιεί το αυτοκίνητο. Θα σας βγάλω και ένα πλανάκι να δείτε ότι είναι πολύ παλιά, είναι ουσιαστικά το 18 και είναι σε κακή κατάσταση. Οπότε το πρώτο πράγμα που θα χρειαστεί, το πρώτο πράγμα. Θα γίνει και αυτό, αλλά νομίζω λίγο πιο αργά, γιατί θέλω να το ευχαριστήσω λίγο έτσι. Καταλάβατε τι έχει να γίνει. Οπότε θα το αφήσω λίγο έτσι. Θα μπουν κάποια άλλα πράγματα να γίνει ένα γενικό σερβις τα πάντα, έτσι ώστε να είμαι κι εγώ safe ότι δεν μπορεί να πάθει κάτι το αυτοκίνητο. Το αυτοκίνητο το έχω μία εβδομάδα. Αυτή τη στιγμή που γυρίζουμε το βίντεο είναι Σάββατο 18 Φεβρουαρίου. Το πήρα το προηγούμενο Σάββατο. Οπότε δεν το έχω οδηγήσει και πάρα πολύ, να σας πω την αλήθεια. Να έχω κάνει 200 χιλιόμετρα. Γενικά είναι πολύ απολαυστικό. Πολύ διαφορετικό από το Colt. Καμία σχέση. Καμία σχέση σαν αυτοκίνητο, σαν οδήγηση τα πάντα. Ο τρόπος που κάθεσαι, που είσαι χαμηλά. Το καπό το μεγάλο μπροστά, ενώ π.χ. στο Colt δεν έχει καθόλου καπό, είσαι με τη μία μπροστά, βλέπεις ακριβώς που είσαι. Είναι διαφορετικό, τελείως άλλη εμπειρία. Και θα μου πεις, γιατί πήρες MX-5, Παναγιώτη, γιατί το πήρες? Ήθελα βασικά να οδηγήσω κάποια στιγμή στη ζωή μου και ένα πισωκίνητο. Και επειδή τα χρόνια περνάνε, οπότε είπα, ή τώρα ή ποτέ, αλλιώς δεν θα το έπαιρνα, πραγματικά. Δηλαδή είμαι σε μια φάση που δεν ξέρω πώς το κρατήσω, ίσως ένα-δύο χρόνια, μπορεί και να λέω και πολύ. Οπότε δεν έκατσα να ψάξω και πάρα πολύ να βρω αυτοκίνητο. Το προηγούμενο σκευή το έχω πουλήσει, δεν πρέπει να έχει κλείσει μήνας που έφυγε το Colt. Και δεν είχα χρόνο πολύ να περιμένω, γιατί μετά δεν θα μπορούσα να το απολαύσω όσο ήθελα. Thank you.
Εννοείται ότι θα γίνει project. Ήδη έχω σκεφτεί αρκετά πράγματα. Το μόνο κακό που είδα λίγο με τα MX5 είναι ότι τα περισσότερα πράγματα έρχονται είτε από Αμερική είτε από Αγγλία, που και τα δύο έχουν τελωνείο, οπότε θα είναι λίγο δύσκολη φάση. Από Ευρώπη είναι λίγα τα πράγματα, γενικά ότι ήδη ήταν ψηλό άσχημα. Έχω δει δηλαδή κάποια πράγματα που παίρνουν στάνταρ. Σίγουρα θέλει χαμήλωμα. Το χαμήλωμα θα είναι από τα πρώτα, θέλω να πιστεύω. Δεν ξέρω τώρα, θα βάλω ελαττήρια, θα βάλω αναρτήσεις ολόκληρες, coilover. Πάντως δεν παλεύετε εδώ, κοιτάξτε τι γίνεται εδώ. Και εδώ μπροστά, δείτε και μπροστά, δείτε. Εδώ κοιτάξτε. Αν είναι δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Αυτά τα πράγματα είναι ντροπή. Είναι ντροπή αυτά τα πράγματα εδώ που βλέπετε. 4x4 κάμπριο. 4x4 κανονικό. Το πρώτο 4x4 σε κάμπριο είναι. Εργαλείο. Οπότε θα γίνουν πράγματα σίγουρα. Θα τα κάνουμε εννοείται όλα μαζί, οπότε θα τα δείτε σε βιντεάκια. Τώρα θα δω, δεν θέλω να αργήσω και πάρα πολύ τα επόμενα βίντεο, αλλά θέλω να προσπαθήσω ουσιαστικά να βγαίνει ένα βίντεο τη βδομάδα, οπότε να βλέπετε κι εσείς. Τώρα θα είναι με το MX5, θα είναι με κάποιο κανένα βιντεάκι άλλο, θα δούμε. Γιατί έχουμε πολλά πράγματα φέτος, θα δείτε. Δεν έχω ανεβάσει πολλά πράγματα μέχρι τώρα από το 23, αλλά θα ανεβούν πολλά πράγματα. Ψεύτης. Δεν υπάρχει κανένα τίποτα. Ρε, ούτε δύο βίντεο θα γίνουν όλο τα χρόνια. Όπως βλέπετε, το μεταξύ το εσωτερικό είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Ήταν και ένα από τα θέματα που ήθελα να είναι κομπλέ το αυτοκίνητο, όπως και η κουκούλα. Είναι σε καλή κατάσταση και αυτή. Έχει κάποια θεματάκια τα οποία θα τα φτιάξω για να είμαι σίγουρος να μην μπάζει νερά και τέτοια. Είναι λίγο πρωτόγνωρα τα πράγματα αυτά για μένα, γιατί αν κάποιος δεν έχει ασχοληθεί με κάμπριο και τα λοιπά, δεν ξέρει τι παίζει. Δηλαδή, τώρα να πλένεις το αυτοκίνητο και να μπαίνουν νερά μέσα είναι λίγο παράξενο. Οπότε εντάξει. Αυτό το αυτοκίνητο θα μου φάει όλα τα λεφτά, παιδιά, να ξέρετε. Έτσι έχω καταλάβει μέχρι τώρα. Ελπίζω να μην το βλέπουν οι δικοί μου και όλοι αυτοί γύρω-γύρω. Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα να μπουν. Είχα βγει λίγο από την αγορά, δηλαδή δεν ασχολούμαι πολύ με το κόρτ να πάρω πράγματα. Είχα πάρει ό,τι είχα πάρει και οπότε έκανα απλά τη συντήρηση στην κλασική. Ενώ τώρα εδώ έχει άπειρες επιλογές. Βλέπεις diffuser, βλέπεις αναρτήσεις, βλέπεις ζάντες. Τώρα όμως οι επιλογές για ζάντες είναι ακριβή φάση. Οπότε δεν νομίζω στην αρχή να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά γενικά μου αρέσει όπως είναι. Το μόνο που με χαλάει, εν τω μεταξύ βλέπετε ότι έχει γίνει χάλι το αυτοκίνητο, γιατί είπαμε να έρθουμε εδώ στην Πάρενθρα, αλλά ο καιρός δεν βοηθάει. Κάτω έχουν λιώσει τα χιόνια και έγινε χάλια όλα τα μάξι. Παρόλη την προσπάθειά μου ολόκληρη. Τα λάστιχα έτσι ήταν και πριν. Δεν είχαν πληθεί καθόλου. Εννοείται είναι πιο άνετο από το Colt, επειδή το Colt είχε και την ανάρτηση. Οπότε τώρα μου φαίνεται πιο άνετο γενικά. Στο ταξίδι, στο δρόμο, παντού όπου και να πας, δηλαδή φαίνεται πιο άνετο το αυτοκίνητο. Από κατανάλωση είναι ok, αλλά δεν πολύ ασχολούμαι κιόλας, γιατί ούτως ή άλλως είναι αυτοκίνητο που θα βγαίνει Σαββατοκύριακα. Από ό,τι έχετε καταλάβει, χρησιμοποιώ πολύ το Yaris για καθημερινά. Οπότε αυτό θα είναι στον γκαράζ και θα βγαίνει Σαββατοκύριακα να γίνει το προτζεκτάκι ωραίο, σωστό. Ακόμα το μεταξύ, όπως σας είπα, επειδή το έχω μία εβδομάδα, δεν έχω ασχοληθεί καθόλου με σέρβις και τέτοια. Οπότε έχει τα μαμά λάδια, τα μαμά. Αυτά που είχε ουσιαστικά ο προηγούμενος, λάδια, φίλτρα, τα πάντα. Έχω κάνει ήδη μία παραγγελία, την οποία δεν μπορώ να πω. Τα περιμένω, λογικά πιστεύω την άλλη εβδομάδα θα έρθουν τα πράγματα. Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει εμφανισιακά. Είναι πιο πολύ μοτερικά να λύσουμε λίγο, να φύγει λίγο το θέμα της αξιοπιστίας από το αυτοκίνητο. Οπότε να είμαι σίγουρος εγώ ότι μοτερικά δεν θα έχουμε κάνει ένα θέμα. Και από εκεί και πέρα θα ξεκινήσουν και τα εμφανισιακά. Το μόνο που έχω κάνει μέχρι τώρα είναι ότι εδώ που είναι τα λαμπάκια σωστικά της πινακίδας, το ένα έλειπε τελείως. Οπότε πήρα LED και έχω βάλει στην πινακίδα. Λευκά, πολύ ωραία είναι και αυτά. Ωραία. Πρώτη κίνηση για το αυτοκίνητο, η καλύτερη επιλογή και ακριβή επιλογή. Οπότε αυτό είναι το MX-5 NC του 2009 που πήρα μόλις. Λοιπόν, ακολουθήστε το κανάλι σε όλα τα social media που έχουμε, γιατί έχουμε Instagram, το δικό μου, θα το βάλω εδώ κάπου ή από εδώ, Instagram του καναλιού, έχουμε και TikTok, μπείτε μέσα, έχει ωραία πραγματάκια, ακολούθησέ με. Έχει ωραία πραγματάκια. Και εννοείται κάντε εγγραφή και like στο βίντεο. Εγγραφή στο κανάλι και like στο βίντεο. Για να βλέπετε όλο το project και πως θα πάει. Πιστεύω παιδιά θα έχουμε πάρα πολύ ωραία πράγματα. Έτσι ελπίζω. Αν δεν ξεμείνουμε από λεφτά, ελπίζω να πάνε όλα καλά και με τις δουλειές και με τα πάντα, για να βλέπετε παραπάνω βίντεο. Οπότε αυτά. Γεια σας. What?